Μέσα στα μάτια σου βλέπω το κύμα που σχάει στα κρογιάλι. Σαν νεράιδα σε όνειρο δυο λέξεις μου λες μαγικές. Και ξαφνικά όλα γύρω μου χάνονται. Είσαι φως που δεν αφήνει σκιές. Κράτησέ με σφιχτά, μη σε χάσω για πάντα, φοβάμαι. Μια ζωή στο αντίθετο ρεύμα προσπαθώ να σε φτάσω. Σαν δυνάμω γλιστράς μου ξεφεύγεις, για ενοχές μου μιλάς. Κι αν τις νύχτες το αγγίγμα σου δεν γνώρισα, το μυαλό μου τώρα πια κυβερνάς. Κράτησέ με σφιχτά, μη σε χάσω για πάντα, φοβάμαι. Μη προσπαθείς απόψε να μου πεις κουβέντες ενοχής, μόνο απλά κράτησέ με τρυφερά, ταξίδεψέ με. Μη προσπαθείς απόψε να μου πεις κουβέντες ενοχής, μόνο απλά κράτησέ με τρυφερά, ταξίδεψέ με. Καλησπέρα. Κάνουμε μια νέα αρχή και σήμερα εδώ στο Star Channel, μια εκπομπή με τρυφερές προσωπικές ιστορίες. Σήμερα καλεσμένη μας είναι η κυρία Σεβαστή Ιακώβου. Σεβαστή μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πες μου, γιατί έχεις έρθει εδώ σήμερα. Γιατί έχω πρόβλημα. Είχα έναν αποτυχημένο γάμο, το οποίο έχω δύο παιδιά, ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Να σου ζήσουν. Ευχαριστώ. Και έχω και μια αποτυχημένη γνωριμία και έχω τρία παιδιά. Και αυτά να σου ζήσουν. Ευχαριστώ. Εν τω μεταξύ ο δεύτερος πίνει και έτσι χωρίσαμε και από αυτόν. Πόσο καιρό είστε χωρισμένοι? Τώρα πρόσφατα. Τώρα πρόσφατα χωρίσαμε, 15-20 μέρες. Όταν λες πίνει, εννοείς ότι είναι αλκοολικός ή ότι απλώς πίνει κατά καιρούς? Οι αλκοολικοί πίνουν κάθε μέρα. Αυτός όποτε το θυμηθεί, όταν σταματήσει, ξεχνάει να, όταν αρχίσει, ξεχνάει να σταματάει. Τέσσερις μέρες, πέντε μέρες. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πες μου το όνομά του. Βασίλης. Ο Βασίλης. Και ο πρώτος που είχα παντρευτεί είναι ο Μπάμπης. Θέλεις να μου πεις λιγάκι την ιστορία από την αρχή? Πες μου πώς ξεκίνησε η σχέση σου με τον Μπάμπη και που κατέληξε σε γάμο. Τη σχέση μου. Ναι. Η σχέση μου ξεκινάει από το εργοστάσιο που δουλεύαμε μαζί. Εκεί γνωριστήκαμε. Μετά από πολύ καιρό δουλεύαμε μαζί. Μετά από ένα χρόνο άρχισε και ήθελε να πάμε σινεμά και τέτοια. Τώρα εδώ έχει και λίγο κωμωδία, γιατί εγώ έλεγα όχι. Όχι, 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 επί 2-3 μήνες. Εσύ γιατί του έλεγες όχι? Γιατί δεν τον ήθελες ή γιατί ήθελες να, πώς να σου πω, να το παίξεις δύσκολη για να δεις αν ενδιαφέρεται? Τι ήταν αυτό? Όχι, έτσι μου ερχόταν και έκανα. Ποτέ δεν κάνω τη δύσκολη, αν δεν νιώθω κάτι. Δεν το βγάζω παρά έτσι. Άρα δεν τον είχες ερωτευτεί τότε? Όχι, μετά... Άλλαξαν τα πράγματα. Ναι, μετά το είπα μόνη μου να πάμε σινεμά. Και έτσι ξεκίνησε η γνωριμία. Μείνατε μαζί πόσο καιρό? Μέχρι να παντρευτείτε εννοώ. Α, μέχρι να παντρευτούμε. Γνωριμία, γάμος και αραβώνας και γάμο, ένα χρόνο. Τόσο λίγο? Τόσο λίγο. Γιατί, τι έγινε? Και μετά παντρευτήκαμε, μετά από 9,5 χρόνια και μετά από δύο παιδιά ήθελε να χωρίσουμε. Κάτσε, γιατί μου τα πήγες γρήγορα τώρα. Λοιπόν, πες μου κάτι. Όλο το διάστημα που ήσουν μαζί με τον, με τον Μπάμπη, με τον Μπάμπη, ναι, έτσι. Ναι. Όλο το διάστημα που είσαι με τον Μπάμπη, η ζωή σου πώς είναι? Εσύ καταρχήν μου είπες ότι τον ερωτεύτηκες. Ο δρόμος της ζωής που είχαμε μαζί. Ναι, πώς ήσουν? Ήσουν ευτυχισμένοι? Η συμβίωση. Η συμβίωση. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Και με πρόσεχε και μετά που έκανα το γιο ακόμα περισσότερο, δούλευε δύο δουλειές για να τα βγάλει πέρα. Μετά έκανα και την κόρη. Άλλαξε την επίπλωση του σπιτιού όλη. Μέχρι που να κοιμούνται τα παιδιά και αργότερα. Αλλά μετά...
Μου περιγράφεις δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος αγαπούσε πολύ. Ναι. Μου είπε να χωρίσουμε. Γιατί σου είπε να χωρίσουμε? Ξαφνικά, μία μέρα. Έτσι. Ξαφνικά, γιατί δεν είπα. Δούλευε ταξί το απόγευμα και στο εργοστάσιο το πρωί. Το ταξί ήταν η αιτία. Γιατί το λες αυτό? Γιατί με το ταξί την είχε πάρει αυτή η και πήγε, πήγε εκεί που ήθελε, αλλά αυτή δεν ήθελε να την πάει στον προορισμό της, ήθελε να κάνει τη δουλειά της. Δηλαδή θες να μου πεις ότι γνώρισε μια άλλη γυναίκα μέσα στη δουλειά του. Δηλαδή δούλευε ταξί, γνώρισε κάποια εκεί και την ερωτεύτηκε. Αλλιώς δεν εξηγείται, όχι. Αποκλείεται. Γιατί? Γιατί κάτι τέτοιους τύπους τους κοροϊδεύε αυτός. Σαν κι αυτήν να είναι. Σκοροϊδεύε. Την έχεις γνωρίσει εσύ αυτήν? Την έχω γνωρίσει. Να την περιγράψω. Το μικρό της όνομα πες μου. Τούλα. Τώρα δεν την έχει, τώρα έχει άλλη. Α, ναι, πολύ τάραχη ζωή ο πρώην σύζυγος. Να σου πω κάτι. Θα σταματήσουμε εδώ όμως για τον Μπάμπη. Άκουσέ με ένα λεπτό. Άκουσέ με. Αποκλείεται να σε χώρισε ξαφνικά μια μέρα χωρίς να ξέρεις γιατί. Σε όλο αυτό το διάστημα εσύ δεν προσπάθησες να τον κρατήσεις κοντά σου? Όχι πολύ. Γιατί? Ήσουν ερωτευμένη από ό,τι μου είπες μαζί του. Ναι. Δεν σου στήχησε αλλά που έφευγε? Αλλά ήθελε. Μου το είπε, το ξανάπε. Από εκεί και πέρα του λέω στο καλό. Δεκαμερό λεχό να μου λέει χωρίζουμε. Εσύ πώς αντέδρασες όταν στο είπε αυτό, την τελευταία μέρα που σου λέει φεύγω? Εγώ λέω, άντε καλέ. Τώρα σου ήρθε να καλαμπουρίσεις? Όχι λέει, δεν καλαμπουρίζω. Σοβαρολογώ. Πήρε τα μπογαλάκια του και δρόμο. Μετά μαθαίνω ότι αραβωνιάστηκε. Λέω, είδατε. Το έλεγα εγώ. Αρρώστησε ο πατέρας μου μετά τον χωρισμό μου. Πέθανε και ήρθε για να τον πάω στο νεκροταφείο. Του λέω, γιατί είναι, για να δώσω άφεση αμαρτιών. Δεν σε πάω. Και βλέπω το σταυρό. Φορούσε σταυρό. Λέω, αραβωνιάστηκες. Βγάλε τη βέρα από την τσέπη. Λέει, όχι, δεν αραβωνιάστηκα. Α, δεν μπορεί. Αραβωνιάστηκες, του λέω. Και μετά το είπα. Σε πλήγωσε ένα εκείνη τη στιγμή όταν το έμαθα? Όχι. Τότε όχι. Αφού είχε φύγει από το σπίτι. Πόσο καιρό μετά αραβωνιάστηκε? Το 80 βγήκε το διαζύγιο. Το Μάρτιο. Αρχές του 80 έκανα την κόρη μου. Τον Ιανουάριο. Το Φεβρουάριο έφυγε από το σπίτι. Και το Μάρτιο βγήκε το διαζύγιο. Ο επόμενος άνθρωπος που μου είπες, ο Βασίλης, ήταν ένας άνθρωπος που ερωτεύτηκες. Γιατί από ό,τι μου είπες με τον Μπάμπη, γνώρισες τον αληθινό έρωτα. Ναι. Ο Βασίλης είναι κάτι τέτοιο στη ζωή σου? Όχι. Ο Βασίλης ήταν μία απλή συμπάθεια, έτσι. Μετά από τόσα χρόνια, έλεγα, ας κάνω και μία γνωριμία άλλη. Και αφού επέμενε ο ίδιος πολύ, και αφού μιλήσαμε, και αφού μου φέρθηκε πολύ ωραία σε μία περίπτωση που ήμουν άρρωστη, κρυωμένη, χάλια και δεν μπορούσα να πάρω ανάσα, εδώ μέσα είχε πουλάκια, έκανα εδώ μέσα και πήγε, σκοτώθηκε να βρει φαρμακείο για να μου φέρει τα ακριβότερα φάρμακα να πάρω για να συνέλθω. Από εκεί και πέρα το εκτίμησα εγώ τη χειρονομία του. Και αφού επέμενε τόσο πολύ, τόσο καιρό να σχετιστούμε, είπα, δεν βαριέσαι. Ένα χρόνο, 1,5, ερχόταν μια φορά στις 15 μέρες, συζητούσαμε, φιλία στην αρχή. Κάποια στιγμή έγινε η σχέση πιο σοβαρή, εξακολουθούσε να έρχεται αραιά και πού. Γιατί πήγαινε με τον αδελφό του σε παζάρια, γιατί ο ένας του αδελφός είναι με το εμπόριο ασχολείται.
και πήγαινε μαζί του και τον βοηθούσε. Γι' αυτό ερχόταν κάθε 15, κάθε 20. Όποτε ερχόταν, πήγαινε Πάτρα, πήγαινε Χαλκίδα, πήγαινε σε τέτοια. Όταν τον έβλεπε εσύ να έρχεται κάθε 15 μέρες, χαιρόσουν, να. Ούτε χαιρόμουν, ούτε στενοχωριόμουν. Δηλαδή αυτό ο άνθρωπο σου ήταν αδιάφορο. Πέρα από το γεγονό ότι σε είχε βοηθήσει και το είχε εκτιμήσει αυτό, δεν αισθανόσουν τίποτα γι' αυτόν ερωτικό. Ναι. Ήταν μία υποχρέωση, ένιωθα μία υποχρέωση ότι έπρεπε να τον υποστώ. Ένιωθε υποχρέωση να κάνει σχέση με έναν άντρα, ναι. Επειδή απλώ σου φέρθηκε λίγο καλά. Ναι. Γιατί είμαι τέτοια. Το άντεχε να είσαι με έναν άνθρωπο που δεν ήσουν ερωτευμένοι μαζί του. Αυτό σε ρωτάω. Δηλαδή, καλά, άμα έχεις και μία συμπάθεια απλή και νιώθεις μία υποχρέωση και σου φέρεται ωραία, δεν έχεις και ψυχικό πατατράκ για να μην... Να σου πω κάτι όμως, μάλλον αυτός ο άνθρωπος ήταν και στήριγμα για σένα. Στην αρχή, ναι. Τι νομίζεις εσύ ότι ο Βασίλης ήταν ερωτευμένος μαζί σου? Αυτός, ναι, για να επιμένει τόσο πολύ, τόσους μήνες, υποτίθεται ότι ναι. Με τα παιδιά σου ήταν καλός ο Βασίλης? Όταν δεν έπινε, ναι. Σε αυτό το διάστημα μέχρι να κάνετε κανονική σχέση, έπινε? Όσο δεν έμενε στο σπίτι, δεν είχα καταλάβει ότι έμενε. Το κατάλαβες από τη στιγμή που σμίξατε? Από τη στιγμή που άρχισε και έμενε στο σπίτι, γιατί το μεταξύ είχαμε ολοκληρώσει σχέση, έμεινα έγκυος. Και ήρθε στο σπίτι για να... Ποιος θα με πήγαινε στο Μεύτηρη? Γιατί τότε είχε και αυτοκίνητο. Του Βασίλη το παρελθόν ποιο ήταν? Το Βασίλη το παρελθόν είναι από πολύ καλή οικογένεια. Από εύπορη οικογένεια. Και ο ίδιος είχε δημιουργήσει βιοτεχνία. Είχε μαγαζιά. Ήταν ευκατάστατος. Γυναίκα άλλη υπήρχε στη ζωή του πριν από ήταν σένα? Ήταν παντρεμένος, είχε και δύο παιδιά. Το παράτησε η γυναίκα του και έφυγε με τον φίλο. Παρόμοια κατάσταση δηλαδή, όπως και η δική σου. Ναι. Ίσως και γι' αυτό βρήκατε κατανόηση. Γι' αυτό βρήκαμε κατανόηση ο ένας τον άλλον στην αρχή. Ο Βασίλης ήθελε να παντρευτούμε. Εγώ δεν ήθελα. Γιατί μετά έβλεπα... Στην αρχή είπα, δεν βαριέσαι, ας παντρευτώ. Και είχαμε κάνει διαβήματα να... Αλλά μετά είδα ότι έπινε και λέω όχι. Όχι. Μου λέει γιατί. Γιατί τώρα λέω, ό,τι ώρα θέλω, βάλω το καπελάκι μου στραβά, σηκώνομαι και φεύγω. Ή σου λέω φύγε. Άμα παντρευτούμε θα έχουμε διαζύγιο, θα έχουμε έξοδα και μέχρι να βγει διαζύγιο πάει καιρός. Από τότε πόσα χρόνια είστε μαζί? Να βάλουμε και τη γνωριμία. Όλο. 13 χρόνια. Είστε μαζί 13 χρόνια. Μου είπες ότι από τη στιγμή... 13-14, κάτι τέτοιο. Εντάξει, το περίπου. Μου είπες λοιπόν ότι από τη στιγμή που αρχίσατε να μένετε μαζί, τότε ο Βασίλης άρχισε να εκδηλώνει την ανάρμοστη συμπεριφορά του. Δηλαδή τότε κατάλαβες ότι ο Βασίλης πίνει, μεθάει και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Θες να μου πεις ποια είναι η πρώτη φορά που διαπιστώνεις ότι υπάρχει πρόβλημα με αυτόν τον άνθρωπο που έχεις μέσα στο σπίτι σου? Καλά, ερχόταν λίγο ψιλοπιωμένος στις αρχές. Αλλά κατάλαβα ότι πίνει τη μία φορά ήτανε την ημέρα που γέννησα τον μικρό, τον Στέλιο. Και τη δεύτερη φορά που ήτανε πολύ πιωμένος, χάμος ερνότανε, ήτανε όταν πήγα στο νοσοκομείο με το μωρό, 3,5 μηνό, που είχε πάθει δύσπνοια και ήταν σε κόμμα. Σε έχει χτυπήσει ποτέ ο Βασίλης? Μία φορά μόνο, αλλά κι εγώ δεν πήγα πίσω. Τον χτύπησες κι εσύ? Γιατί είχατε τσακωθεί εκείνη την ημέρα? Ήταν πιωμένος. Α, είχε πιει? Ναι, και έλεγε βλακίες. Και σήκωσε αυτό στο χέρι του, σήκωσα κι εγώ. Αλλά από εκεί και πέρα τίποτα. Πίνει, βρίζει. Ναι. Μαμά. Ναι. Έλα. Μαμά, με ακούς? Ναι. Ξεχνάς να πεις ότι την ημέρα που σε χτύπησε, ο Βασίλης, ήταν εκτός από το ότι ήταν πολύ πιωμένος, σου είχε κάνει χειρονομίες. Και επειδή τόλμησες εσύ και του έριξες μία μούτζα, εκείνος γύρισε και σου ρίξε χαστούκι και σου άνοιξε τη μύτη και το στόμα. Ναι, καλά, δεν ήθελα να φτάσω σε λεπτομέρειες, βρε Βάντα. Όχι, μαμά, αυτό είναι ένα ακραίο σημείο το οποίο πρέπει να
Βάνα. Βάνα, δεν είπαμε το όνομά σου. Μάλιστα. Είσαι παιδί τη Σεβαστή και του Βασίλη. Όχι, τη Σεβαστή και του Μπάμπη. Είμαι η κόρη. Είσαι το μεγαλύτερο παιδί στην οικογένεια. Όχι, το δεύτερο. Έχει ζήσει πολλά πράγματα. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Ναι. Ο Βασίλης κάθε φορά που είχε αυτή τη συμπεριφορά έχει δημιουργήσει πρόβλημα και στη Σεβαστή και σε εσάς τα παιδιά. Όχι σε όλα τα παιδιά, συγκεκριμένα σε μένα και στη μητέρα μου. Γιατί με σένα συγκεκριμένα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα γιατί δεν είμαι μέσα του. Πάντως κάθε φορά που γινόταν αυτό το πράγμα που έπινε, είχε κάποια συγκεκριμένη ανάρμοστη συμπεριφορά, ιδιαίτερα σε μένα. Τα έχει βάλει με μένα και δεν ξέρω τον λόγο. Όταν λες ιδιαίτερα συγκεκριμένη ανάρμοστη συμπεριφορά, τι εννοείς? Έβριζε με πολύ χυδαίο τρόπο. Ναι. Έβριζε τον πατέρα μου, τον αδερφό μου, έβαζε άτομα στο στόμα του που δεν ήθελα να τα πιάσει κανένας άλλος. Καλά, αυτό το έκανε και μέχρι πρόσφατα. Είναι δυνατό να το λες αυτό, βρε Σεβαστέ? Αυτό το έκανε και μέχρι πρόσφατα που τον έδιωξε από το σπίτι. Βάνα, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Όλο αυτό το διάστημα που είναι χωριστά η μητέρα σου με τον Βασίλη. Ναι. Έχουν ηρεμήσει τα πράγματα? Βέβαια. Ναι, κατά πολύ. Βέβαια. Πάρα πολύ. Θέλεις να γυρίσει αυτός ο άνθρωπος σπίτι? Όχι, με τίποτα. Τον μισώ όσο δεν φαντάζεστε. Της έχω πει ότι αν τυχόν γυρίσω στο σπίτι και τον ευρώ μέσα, δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να γίνει. Όχι ως απειλή, ως προειδοποίηση, γιατί τον μισώ θανάσιμα. Γιατί τον μισείς τόσο πολύ? Μου έχει καταστρέψει τη ζωή, μου έχει κάνει πολλά που δεν μπορώ να τα συγχωρήσω με κανέναν τρόπο. Ξέρω ότι δεν μπορώ να σε ρωτήσω και να μου περιγράψεις όλα τα πράγματα που έχεις ζήσει, γιατί συζητάμε για μια ζωή. Ναι. Αλλά θέλω να μου πεις αυτό που σε έχει πονέσει πιο πολύ. Που βρίζει την οικογένεια και τον πατέρα της. Αυτό την έχει πειράξει περισσότερο. Είναι το ότι με βρίζει, το ότι με λέει πράγματα που δεν του έχω δώσει καμία αφορμή να τα πει. Βρίζει και ιδέα. Το ότι έχει κάνει πολλά σε μένα, ναι. Έχει σηκώσει και χέρι. Σε έχει χτυπήσει δηλαδή. Ναι. Και πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν θέλω να τα πω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σε έχει χτυπήσει πολλές φορές? Όχι, όχι. Μόνο μία φορά έκανε κάποια χειρονομία, η οποία ήταν και η τελευταία που δηλαδή τον ψυχάθηκα. Γιατί τσακωθήκατε εκείνη την ημέρα? Εννοείς που σε έπιασε από τα χέρια και σου... Ναι, αυτό εννοώ, μαμά. Που ναι, σε μάτωσε. Ναι. Εκείνη την ημέρα γιατί σου φέρθηκε έτσι, τι είχε γίνει? Πιωμένος ήταν. Ήτανε πιωμένος, έβριζε τον αδερφό μου, τον πατέρα μου και εκτός των άλλων βρίζει τα άτομα, όποιο άτομο σχετιστώ μαζί του, είτε φίλοι μου είναι, είτε αγόρι που σχετίζομαι, τα πάντα δηλαδή, βρίσκει κάποια αφορμή, κάποια δικαιολογία και θα ασχοληθεί μαζί τους. Αυτό το κάνει και με τα υπόλοιπα αδέρφια σου ή μόνο με σένα? Όχι, είναι μόνο με μένα το πρόβλημα και δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Το έχετε συζητήσει καθόλου? Βάνα μου και εσύ, και εσύ Σεβαστή, τον έχετε ρωτήσει? Δηλαδή σε στιγμές που είναι ξεμέθιστος. Ναι. Έχεις προσπαθήσει να τον ρωτήσεις γιατί το κάνει αυτό σε σένα? Και τι έχει πει? Εγώ. Του λέω τι κερδίζεις. Το μόνο που κερδίζεις είναι αντιπάθεια και ρεζιλίκη. Με το συγκεκριμένο το παιδί γιατί έχει πρόβλημα? Κατεβάζει τη μούρη και δεν μιλάει. Εσύ όταν τι του λες τα πράγματα που έχει κάνει πιωμένος, λέει εγώ, του λέω και άμα επιμένω και του λέω εγώ, τη στιγμή που του τα λέω εγώ, τα πιστεύει. Λέω τα έκανες. Α, αυτό και αυτό και αυτό και εκείνο. Γιατί έχει υπάρξει φορά στην οποία ένα του παιδί δεν του λέει ότι έκανες αυτό και δεν το δέχεται, μόνο όταν το πεις εσύ το πιστεύει. Ναι. Και όταν εγώ του λέω, εχθές που ήσουν πιωμένος έκανες αυτό, έκανες εκείνο, έκανες εκείνο. Λέει, ναι. Ποτέ δεν θυμάται τι έχει κάνει? Έτσι δείχνει. Τώρα, τις περισσότερες φορές όμως δεν θυμάται. Και του τα λέω εγώ την άλλη μέρα. Έχει πειράξει πολλές φορές τα παιδιά σου, τα έχει χτυπήσει ή τα έχει μαλώσει για άσχετους λόγους όχι. Πολλές φορές. Οπότε μου είπε η Βάνα, δηλαδή το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι μαζί της. Ναι, δεν καταλαβαίνουμε γιατί. Τόσα χρόνια τον ανεχόταν επειδή νόμιζε ότι εγώ τον ήθελα.
Ότι εγώ τον αγαπούσα, γι' αυτό τον αντεχόταν. Μαμά. Έλα. Δεν τον έχω προσπαθήσει μόνο τώρα τελευταία να τον διώξω. Αν θυμάσαι πολύ καλά και πιο παλιά είχε γίνει περιστατικό. Δεν το θυμάμαι. Προσπαθώ από πολύ παλιά να σου δώσω να καταλάβεις ότι αυτόν τον άνθρωπο δεν τον θέλω μες στο σπίτι. Σου το είχα ξαναπεί ότι δεν θέλω... Πριν 15 μέρες το είπες αυτό. Είχε γίνει και πέρσι αυτό, μαμά, τότε που σε χτύπησε και σου είπα ότι εγώ με αυτόν τον άνθρωπο κάτω από την ίδια στέγη δεν θέλω να κοιμάμαι. Δεν με χτύπησε πέρσι, εγώ τον χτύπησα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Έχει υπάρξει ποτέ φορά στην οποία έχει τσακωθεί με τη μαμά σου λόγω του Βασίλη? Δηλαδή, λες τη μαμά σου, ας πούμε, τι έγινε, και η μαμά σου, επειδή άνθρωπός της είναι, τον υποστηρίζει. Και αυτός είναι λόγος ρήξης σας. Όχι, δεν τον έχω... Όχι, καμία φορά τέτοιο πράγμα. Δεν τον έχω... Αυτό το πράγμα, όχι, δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα. Και ελπίζω να μην συμβεί και στο μέλλον. Άρα, έχεις τη μητέρα σου ως στήριγμα σε όλη αυτή την υπόθεση? Ναι, την έχω. Το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει ανεχτεί αυτόν τον άνθρωπο μες στο σπίτι. Ναι. Εσύ πώς το βλέπεις? Το ανέχομαι επειδή δεν θέλω να πάθουν τα αδέρφια με αυτό που έπαθα εγώ τόσα χρόνια. Να τους λείψει ο πατέρας τους. Μόνο και μόνο γι' αυτό καθόμουν κάτω από την ίδια στέγη με αυτόν τον άνθρωπο. Βλέπω μεγάλη απέχθεια. Ναι, σας το είπα και πριν, τον μισώ. Μπορείς να μου πεις ποιο είναι το πιο τραγικό πράγμα που σου έχει κάνει? Δηλαδή κάτι που όταν έγινε, ας πούμε, λες εσύ δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναμείνω μαζί του. Σας είπα, όταν άρχισε να με βρίζει τόσο χυδαία χωρίς να του δίνω αφορμές. Έχει υπάρξει φορά στην οποία είσαι ανυπεράσπιστη, δηλαδή δεν υπάρχει εκεί κάποιος δικός σου και έχεις μείνει με τον Βασίλη και τσακώνεστε επί ώρες, επειδή απλώς έχει μεθύσει εκείνος? Ναι. Ναι. Έχει συμβεί μια-δυο φορές. Τι έχεις κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Προσπαθώ να μην του δίνω σημασία έως ότου φτάσει στα άκρα, έως ότου αρχίζει να με βρίζει πάλι. Εκεί κάπου σπάω εγώ, αρχίζω, τον βρίζω κι εγώ βέβαια, όχι με τόσο χιδεότητα όσο εκείνος. Και προσπαθώ να κόψω τη συζήτηση, αλλά εκείνος συνεχίζει. Έχεις φτάσει ποτέ να του πεις βγες έξω από το σπίτι μας? Ορίστε. Έχεις φτάσει ποτέ να του πεις βγες έξω από το σπίτι μας? Ναι, αμέ. Ναι, πολλές φορές. Έχει γίνει αυτό? Δηλαδή, έχει φύγει? Ναι. Ναι, έχει φύγει. Αλλά δυστυχώς ξανάρχεται. Όταν ξανάρχεται, που πλέον είναι εμφανές ότι θυμάται ότι έχει φύγει από το σπίτι. Ναι. Δεν είναι κάτι δηλαδή που μπορεί να πει δεν το θυμάμαι επειδή είμαι μεθυσμένος. Η ουσία είναι ότι το σπίτι το ξαναβρίσκει και έρχεται. Άρα όταν ξαναγυρίζει, ποιο είναι το αιτιολογικό του, τι δικαιολογία βρίσκει για αυτό το πράγμα? Και κυρίως τη μητέρα σου. Και σε σένα την ίδια. Ήρθα να σας βοηθήσω. Και πάντα βρίσκει κάποια κατάλληλη στιγμή για να έρθει μέσα στο σπίτι. Είτε γιατί την παρακαλάνε άλλοι συγγενείς στη μητέρα μου και εκείνη τον ελυπάται και τον εφέρνει μέσα στο σπίτι, είτε γιατί έχει ανάγκη από κάποια χρήματα γιατί δεν τα βγάζουμε πέρα όλα μόνοι μας και τον θέλει ως στήριγμα, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως. Έχεις καταρχήν μια πανέξυπνη κόρη. Είναι πολύ βαρύ φορτίο αυτό που κουβαλάει. Θεωρώ ότι αυτό που είπε ήταν το πιο συγκλονιστικό, δηλαδή το γεγονός ότι ανέχεται αυτόν τον άνθρωπο μέσα στο σπίτι. Για να είναι χαρούμενα τα άλλα αδέλφια της, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Μα τα αγαπάει πολύ τα αδέλφια της. Τα αγαπάει πάρα πολύ. Ωστόσο, αυτό που συμβαίνει μέσα στο σπίτι είναι πολύ βαρύ για εκείνη. Μα κι εγώ τώρα, αν έρχεται μια-δυο φορές την εβδομάδα που έρχεται, γι' αυτό τα παιδιά τον αφήνω. Μου είπες ότι στην αρχή δεν πήγες μαζί του, δηλαδή δεν έφτιαξες μια σχέση μαζί του επειδή τον αγαπούσες ή ήσουν ερωτευμένη. Στο διάστημα που πέρασε, τον αγάπησες, τον ερωτεύτηκες, γιατί μιλάμε για 13 χρόνια. Όχι, μια απλή συμπάθεια. Άρα, εφόσον σου κάνει όλα αυτά τα πράγματα, τι είναι αυτό που υπερισχύει και τον αφήνεις να γυρίσει πίσω? Μια απλή συμπάθεια. Απολύπη τον αφήνει να γυρνάει απολύπη, πίσω. Ναι. Η λύπη δεν είναι κάτι το οποίο είναι ασήμαντο μπροστά σε αυτά που παίρνουν τα παιδιά σου? Κοίτα, τώρα θέλει και αυτός να δει τα παιδιά και η μικρή αναζητάει τον πατέρα της. Δεν μπορώ και τελείως να του πω αν φύγει και μην ξανάρθεις. Σεβαστή μου όμως, ξέρεις, πρέπει να σου πω ότι δεν έχεις ένα παιδί, δεν έχεις δύο παιδιά. Τρία. Έτσι, έχεις τρία παιδάκια, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίζεις συνολικά και ατομικά το καθένα ως ξεχωριστή οντότητα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε εδώ τη Βάνα, η οποία λέει ότι δεν θέλει σε καμία περίπτωση να γυρίσει πίσω ο Βασίλης. Και δεν το θεωρώ αμελητέα ποσότητα αυτό.
Δηλαδή δεν πιστεύω ότι επειδή αισθάνεσαι ίκτο, γυρίζεις πίσω σε αυτόν τον άνθρωπο και ταλαιπωρείς έτσι την κόρη σου. Αν είναι η μόνη αυτή που έχει πρόβλημα. Και ταλαιπωρείς και τον εαυτό σου. Εγώ δεν σκεφτόμαι ότι θα πονέσω την κόρη μου. Ναι, αλλά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να ήθελε ότι φλέγεις. Συμβαίνει. Τώρα τι να κάνουμε. Ή τον ένα θα ευχαριστήσεις ή τον άλλο θα δυσαρεστήσεις. Δεν το πιστεύω ότι το ακούω αυτό. Αφού το αναγνώριζε και εκείνη ότι πρέπει τα παιδιά να είναι με τον πατέρα τους. Ένα λεπτάκι, βρε σεβαστή μου. Τα παιδιά δεν χάνουν τον πατέρα τους. Ακόμα και αν εσύ χωρίσεις με τον πατέρα τους. Είπαμε τον να... ερχότανε επειδή δεν είχε που να μείνει. Έμεινε μία εβδομάδα στα Πακάκια. Ναι. Η μάνα του εξέκοψε ότι δεν πληρώνω άλλο νίκη. Αυτό έγινε την τελευταία φορά. Εδώ μιλάμε για 13 χρόνια. Τώρα, ναι, πρόσφατα. Εδώ μιλάμε για 13 χρόνια. Στα οποία 13 χρόνια αυτός ο άνθρωπος φεύγει και ξανάρχεται συνεχώς. Και αν μου έλεγες τον αγαπάω, τον λατρεύω, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτόν, θα έδινε ένα αιτιολογικό ότι δεν αντέχει η καρδιά σου. Αλλά εσύ μου λες ότι δεν αισθάνεσαι τίποτα για αυτόν τον άνθρωπο. Όχι. Άρα πώς παίρνεις αυτή την απόφαση και μια τον βάζεις μέσα στο σπίτι. Μια και μια υποχρέωση προς τα παιδιά που πρέπει να βλέπουν τον πατέρα. Ωραία. Άρα πώς παίρνεις αυτή την απόφαση και βάζεις αυτόν τον άνθρωπο μέσα στο σπίτι όταν φέρεται έτσι τη μεγάλη σου κόρη. Καλά, έτσι τη φέρθηκε πριν από χρόνια. Δεν σφέρθηκε τώρα. Τώρα έγινε μια παρεξήγηση γιατί πήγε κοντά της να κάτσει και τον έδιωξε και του λέει φύγε από κοντά μου και εκείνος την έπιασε έτσι εκείνη. Τον έσπρωξε, εκείνος την έπιασε έτσι γιατί του τράβηξε το καρεκλάκι και έπεσε και κάτσε κάτω αυτός. Δηλαδή θες να μου πεις ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Και λέει σου τράβηξε και εγώ το δικό σου το καρεκλάκι. Η κατάσταση έχει βελτιωθεί, δεν τις φέρεται πια έτσι. Δεν τις φέρω, δεν ήταν μια χαρά τα πράγματα, αλλά εκτός από όταν μεθούσε, έβριζε όλους. Αλλά όταν του το έλεγες κιόλας την άλλη μέρα, εγώ που του τα είπα τόσες φορές, έβαλε το κεφάλι κάτω και σκεφτόταν. Του λέω να μην σκέφτεσαι και να κοιτάξεις να κόψεις το πιωτό. Γιατί αυτό είναι η καταστροφή σου. Πόσα χρόνια πίνει ο Βασίλης? Ναι, από τότε που έκλεισε που χώρισε. Μαμά! Έλα. Μην ξεχνάς ότι έχει γίνει και κάτι τρομερό που το ξέρουμε, αλλά δεν θέλω να το αναφέρω. Καλά, αυτό είπαμε να το αναφέρω και ναι, δεν χρειαζόταν να βγεις τώρα. Τι είναι αυτό? Δεν θέλω τα αδέρφια μου. Ένα δεν θέλω λεπτό. Να το αναφέρω, σας παρακαλώ, μην με πιέζετε. Δεν χρειαζόταν να βγεις στον αέρα τώρα για να το συζητήσεις. Ένα λεπτάκι, με ακούς λιγάκι και, ναι. Και οι δύο ακούστε με. Κάνουμε αυτή την εκπομπή και αν θέλετε δεν πρόκειται να προβληθεί και ποτέ. Αλλά εδώ συζητάμε για την οικογένειά σας. Αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι τραγικό και το οποίο πρέπει να το πει η κόρη σου σε σένα για να το συζητήσετε, να το πεις. Δεν είναι ζήτημα να παίξεις στον αέρα. Το έχει πει, το ξέρω αυτό που θέλει να πει, αλλά το μάθα λίγο καθυστερημένα. Ναι. Και ήταν που ήταν η απλή συμπάθεια, τώρα έγινε ίκτος. Δεν θέλω να το συζητήσω αυτό το πράγμα. Πείτε αυτή τη στιγμή τι είναι αυτό το τρομερό πράγμα που έχει κάνει και που εσύ το έμαθες εκ των υστέρων και δεν έχει γίνει τίποτα γι' αυτό. Δεν μπορώ να μιλήσω γιατί δεν θέλω για τα αδέρφια μου. Δεν ελπίζω να με καταλάβετε. Δεν μπορώ να το πω για τα αδέρφια μου και μόνο. Μάτια μου, εγώ σε καταλαβαίνω. Αλλά αυτό που πιστεύω είναι ότι αυτή τη στιγμή έχεις ανοίξει μια συζήτηση με τη μητέρα σου που αυτή η συζήτηση, αν θέλετε, δεν προβάλλεται ποτέ. Σας το ξανατονίζω. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να το πει στη μητέρα σου αυτό το πράγμα. Και να το συζητήσουμε. Το ξέρω. Και ας μην προβληθεί ποτέ η εκπομπή αυτή. Το ξέρω αυτή τι είναι. Τι είναι αυτό που ξέρεις? Το ξέρω. Είναι το συνηθισμένο πράγμα της εποχής μας. Πάμε παρακάτω. Δεν ξέρω, άμα θέλει να το πει, ας το πει. Το φταίξιμο δικό της. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αναλάβεις εσύ αυτή την ευθύνη. Το φταίξιμο δικό της και θα είμαι πολύ θυμωμένη. Εγώ πρέπει να σου πω ότι δεν θα ήθελα να το πει η κόρη σου. Αν υπάρχει κάτι το οποίο θέλεις να υποθεί, ας το πεις εσύ. Μητέρα της είσαι. Όχι, εγώ δεν το λέω. Ωραία, τότε δεν το συζητάμε. Συζητάμε. Ένας λόγος λοιπόν που μπορεί να αποτελέσει σύγκρουση μεταξύ μητέρας και κόρης, που αφορά έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ξένος στην οικογένεια αυτή και μπορεί να έχει κάνει κακό στο παιδί σου, δεν θες να συζητηθεί. Και να μείνεις στη μέση εδώ. Όπως θες. Εσύ είσαι η μητέρα. Εσύ αποφασίζεις. Λοιπόν, πόσο καιρό μου είπες ότι σε χώρια με τον Βασίλη? 15-20 μέρες. Τι σκοπεύεις να ξαναγίνει με αυτόν τον άνθρωπο? Απλώς.
όσο το θέλει, θα έρχεται μία-δύο φορές την εβδομάδα, μία στις 15, όποτε θέλει να βλέπει τα παιδιά. Δηλαδή, έχεις αποφασίσει ότι ο χωρισμός σας είναι οριστικός. Ότι το μόνο πια που θα υπάρχει μεταξύ σας είναι η σχέση προχθές, των γονιών. Και προχθές αυτό του συζήτησα που ήρθε. Και τι σου είπε. Και του λέω, γιατί ήταν το ήρθε να δει τα παιδιά, αλλά ήταν λίγο νωρίς. Τα παιδιά ήταν σχολείο, δεν είχαν σχολάσει ακόμα. Και του λέω, κάτσε κάτω. Προχθές του λέω, είχες πει, είχες κάνει αυτό, είχες κάνει εκείνο, έπιασε και την κουβέντα με δίπλα με τις γειτόνισσες να δώσεις το παράδειγμα ότι είσαι ο νυφάλιος και άρχισες και έλεγες τις αρλούμπες σου. Δεν μπορούσες να μην τις πεις τις αρλούμπες, δεν μπορούσες να μην γίνεις ρεζίλη, δεν μπορούσες να πας στο σπιτάκι σου αφού ήπιασες να παρακοιμηθείς. Γιατί του λέω, δεν σου έχω πει ότι εδώ στη γειτονιά δεν θα πίνεις και εδώ θα ρεζιλευτείς, του λέω. Αυτό το ρημάδι, έχεις δημιουργήσει αντιπάθειες, του λέω. Να σε ρωτήσω κάτι. Ούτε αυτό που υπονοούσε τόση ώρα η κόρη σου δεν είναι λόγος για να μην ξαναβάλεις στο σπίτι σου αυτόν τον άνθρωπο για τον οποίο δεν αισθάνεσαι τίποτα παρά μόνο ίκτο. Όχι, γιατί και αυτό του το συζήτησα. Και τι σου είπε. Και του το συζήτησα και αυτό και λέω, πήρες, δεν ξέρεις τι λες, κάθεσαι και βρίζεις άσχετους τους ανθρώπους, τα βάζεις άσχετους τους ανθρώπους. Φέρεσαι σαν αλήτης. Τι να σου πω καημένα, του λέω. Και εμένα την ίδια μου έχει δημιουργήσει αντιπάθεια. Σε αντιπαθώ. Δηλαδή πιο πολύ χαρά θα κάνω με έναν ξένο που θα μπει στο σπίτι μου παρά με σένα. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι τόσο τραγικό, τόσο τρομερό που έχει συμβεί στην κόρη σου και εσύ συζητάς μαζί του για το αν θα επανέλθει ξανά στο σπίτι και γιατί πίνει. Του δίνεις και άλλη ευκαιρία. Όχι. Του είπα ότι τον έχω αντιπαθήσει. Του δίνω ευκαιρία με αυτό που του είπα για να ξανάρθει σπίτι. Δεν νομίζω. Δηλαδή αποκλείεις το ενδεχόμενο να σε ξαναπαρακαλέσουν συγγενείς ή εκείνος και να τον λυπηθείς και να τον φέρεις πίσω. Όχι. Ήταν η τελευταία του. Γιατί δεν διορθώνεται. Δεν λέει, του ήρθε να πιει. Να πιει μία πορτοκαλά, μία κοκακόλα. Κάτι άλλο. Και να πες να κοιμηθεί. Εσύ όταν έμαθες αυτό το τραγικό πράγμα που έκανες στην κόρη σου, τι έκανες? Για ποιο πράγμα? Για αυτό που τόση ώρα μιλάει, που την πόνεσε τόσο πολύ. Α. Τι έκανες? Τι έκανα? Όταν το έμαθα, τον έδιωξα. Ήτανε... Μεθυσμένος. Διωγμένος καμιά δεκαριά μήνες. Άφησε, περάσαν 10 μήνες, μετά ήρθε η μάνα του, με παρακάλεσε, ήρθαν τα αδέλφια του, με παρακαλέσανε. Και βέβαια δεν είπαμε, τώρα δεν ξέρω, το ξέρανε, δεν μαμά, το ξέρανε. Μαμά, ναι. Για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, σε παρακαλώ, για να μην στεναχωριέσαι ούτε εσύ περαιτέρω, αλλά ούτε κι εγώ, γιατί όλα αυτά που έχουν επανέλθει στη μνήμη μου, μου έχουν προκαλέσει μεγάλο σοκ. Θέλω, εγώ το μόνο που θέλω από σένα, και θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, είναι να μείνει μακριά μου αυτός ο άνθρωπος, μακριά από μένα και από σένα όσο γίνεται. Αυτό κάνω, ρε μάνα. Μισό λεπτάκι, μανούλα μου, να σου εξηγήσω. Και όχι για τίποτα άλλο, μόνο για τους παρακάτω λόγους. Για το ότι βρίζει, για το ότι σε χτύπησε, για το ότι δίνει κακό παράδειγμα στα αδέρφια μου και αυτό δεν το θέλω με καμία δύναμη να γίνει, γιατί το ξέρεις πολύ καλό ότι αυτό μπορεί να εξακολουθήσει να το κάνει και κάποια από τα αγόρια, τα αδέρφια μου, στα δικά του τα παιδιά μεθαύριο, και δεν θα το ήθελες νομίζω καθόλου. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, το μόνο που θέλω εγώ είναι, όσο είναι δυνατόν, να μείνει μακριά από μένα και από σένα. Ξέρεις με ποια άποψη το εννοώ αυτό? Ναι. Όσο το δυνατόν γίνεται μακριά μας αυτός ο άνθρωπος. Αυτό να μείνει κοντά στα παιδιά του, με καλό παράδειγμα όμως. Όχι με τον εαυτό που φανερώνει, με τον εαυτό που φανερώνει μέχρι σήμερα. Αυτό κάνω, ρε μάνα. Ωραία, αυτό θέλω μόνο εγώ. Δεν το έχεις καταλάβει ακόμα. Αυτό θέλω μόνο εγώ. Βάνα μου, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή ζητάς αυτή τη δέσμευση δημόσια από τη μητέρα σου, αισθάνεσαι ανασφάλεια ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ξαναρίξει τη μητέρα σου, να σου το πω έτσι, να την ξανατουμπάρει και να γυρίσει? Ναι. Ναι, το πιστεύω. Το πιστεύω. Εκτός αυτό δηλαδή θα το καταλάβω αν δηλαδή έρθει και την ξαναπαρακαλέσει οποιοδήποτε ή ακόμα και ο ίδιος και τους κλείσει την πόρτα κατάμουτρα. Τον φοβάσαι? Αυτόν? Ναι. Όχι, δεν φοβάμαι αυτόν. Τον φοβάμαι από την άποψη ότι, ότι με έχει προειδοποιήσει ότι υπάρχει περίπτωση να βάλει ανθρώπους
Για να με στείλουν ξανά σε νοσοκομείο ή για να με καταστρέψουν ή για οτιδήποτε αυτός άλλο. Αυτός το είπε μεθυσμένος. Θέλει να σου κλείσει το στόμα. Δεν ξέρω αν θέλει να το κάνει αυτό. Όχι, δεν θέλει, βρε. Μεθυσμένος τα λέει. Άμα τα λέει μεθυσμένος, μετά τα ξεχνάει το σπίτι. Μαμά μου και τα άλλα μεθυσμένος θα έλεγε. Έκανε τίποτα απ' όλα. Όταν ακόμα ήταν νορμάλ. Δεν μπορώ να ξέρω για το μέλλον, μαμά. Όταν ήταν νορμάλ, έκανε τίποτα. Ένα λεπτό, βρε Σεβαστή, τώρα τι τη λε. Έχουμε ένα κορίτσι εδώ 18 χρονών που την απειλεί αυτός ο άνθρωπος και εσύ της λες δεν τρέχει τίποτα, μεθυσμένος ήταν. Δηλαδή μία υποψία να έχει άμα ότι μπορεί είναι, να το κάνει. Εγώ τον ξέρω καλύτερα. Εσύ τον ξέρεις, άμα εδώ μιλάμε για το παιδί. Άμα είναι και λέει λόγια, δεν το πραγματοποιεί. Είσαι απόλυτα σίγουρη. Ξέρεις πότε θα το πραγματοποιήσει, όταν είναι ξεμέθυστος και τα πει. Μπορείς να, είσαι, μπορείς να είσαι απόλυτα σίγουρη για την ασφάλεια της κόρης σου. Αν μπορείς να είσαι απόλυτα σίγουρη, τότε σεβάσου τη δική της ανασφάλεια, που δεν είναι δικός της άνθρωπος, που είναι ένας ξένος για αυτήν και φοβάται. Είμαι. Κακός. Γιατί με τη ζωή του παιδιού μας, με την ασφάλεια του παιδιού μας δεν παίζουμε και δεν ρισκάρουμε. Κακός. Όχι, είμαι γιατί ξέρω ότι όταν τα λέει μεθυσμένος, δεν το πραγματοποιεί. Να το πει ξεμέθυστος, θα φοβάμαι. Μην τυχόν και το πραγματοποιήσει. Mm-hmm. Άρα η ασφαλιστική σου δικλίδα είναι αυτή. Κάθε φορά που εξτομίζει μια απειλή στο παιδί, τρέχεις να τσεκάρεις αν είναι μεθυσμένος ή αν δεν είναι. Και αν δεν είναι μεθυσμένος, και αν είναι μάλλον μεθυσμένος, σε ήρεμη. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Δεν είμαι και ήρεμη. Τότε. Είναι δυνατόν, να μας λέει, είναι δυνατόν να μας λέει τους φόβους της και τις ανασφάλειές της και να βγαίνεις με καθησυχαστικό ύφος και να λες και τι έγινε, ήταν μεθυσμένος. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν είπα και τι έγινε. Το λες όμως πολύ είπα, ήρεμα. Είπα, δεν πραγματοποιεί τα λόγια που λέει μεθυσμένος. 13 χρόνια απειλές λέει. Πρέπει να σου πω όμως ότι ένα παιδί δεν του κάνεις κακό μόνο όταν πραγματοποιείς τις απειλές. Του κάνεις κακό και όταν υπάρχει ένας άνθρωπος μέσα στο σπίτι και που υποτίθεται. Έχει απειλήσει. Εσύ όμως, Σεβαστή μου, είναι δική σου επιλογή ο άνθρωπος αυτός. Της και Βάνας δεν είναι επιλογή της. Το έχει κάνει. Το έχει κάνει. Δεν το έχει κάνει. Mm-hmm. Εδώ και 13 χρόνια. Θες να μου πεις ότι είναι υγιή κατάσταση να έχεις ένα παιδί μέσα στο σπίτι που εδώ και 13 χρόνια. Τότε. Δεν είναι. Απλώς αυτά που λέει μεθυσμένος δεν τα πραγματοποιεί. Mm-hmm. Εγώ θα φοβάμαι όταν πει κάτι ξεσούρο του. Να φοβάσαι ακόμα και όταν κάνει απλώς αυτές τις απειλές, όταν τις λέει απλώς αυτές τις απειλές, γιατί δεν είναι αυτή η φυσιολογική ζωή για ένα παιδί. Το να ζει καθημερινά με απειλές. Εγώ θα σου κάνω μία και μόνη ερώτηση. Είσαι τόσο σίγουρη ότι αυτά που λέει μεθυσμένος, επειδή και μόνο είμαι εγώ η αιτία που βγήκε έξω από το σπίτι και δεν μένει πια μέσα μαζί μας. Ναι. Μαζί με σένα εννοώ και τα παιδιά του. Είσαι σίγουρος ότι αποκλείεται κάποια στιγμή να πραγματοποιήσει τις απειλές του ξεμέθυστος, επειδή είναι η αιτία που έφυγε από το σπίτι. Κύριε Χαμπεσή, κάτι θέλετε να ρωτήσετε. Πώς μπορείτε να καταστήλετε το άγχος της Βάνας αυτή τη στιγμή, την ακούμε, ότι έχει ένα μεγάλο άγχος. Ότι ζει σε μια υπερένταση. Πώς μπορείτε να τις δημιουργήσετε τις συνθήκες ώστε να μην έχει αυτό το άγχος? Γιατί ξέρω και τον έναν, ξέρω και τον άλλον. Ναι, η Βάνα αγχώνεται με το παραμικρό. Αγχώνεται με το παραμικρό. Αφού της έχω εξηγήσει πολλές φορές ότι δεν πραγματοποιεί αυτά που λέει. Με κάποιο πιο βέβαιο τρόπο. Η Βάνα είναι ένα παιδί, είναι στην εφηβεία της. Έχει την ανασφάλειά της, έχει τα δικά της τα προβλήματα, έχει και τα δικά της τα ενδιαφέροντα, έχει και τον τρόπο που θέλει να δημιουργήσει. Παράλληλα, έχει και ένα μεγάλο άγχος συνύπαρξης με αυτόν τον άνθρωπο. Καλά, άγχος έχω κι εγώ. Ναι, ναι. Το θέμα είναι ως προς την παρουσία της μέσα στο σπίτι της ίδιας της κοπέλας, συνυπάρχοντος αυτού του ανθρώπου. Και φοβούμαι ότι υπάρχει το ενδεχόμενο. Αυτός ο άνθρωπος να επανακάμψει μέσα στο σπίτι, έτσι δεν είναι? Για τώρα, για να ξανάρθει. Ναι, ναι, ναι. Πώς μπορείτε εσείς όχι, τη Βάνα να της εξασφαλίσετε τη βεβαιότητα ότι δεν θα έχει άγχος, το άγχος, τη φοβία, βάσει αυτόν τον οποίο λέει η ίδια. Ναι, πώς θα την καταστήλετε, πώς θα την ηρεμήσετε εσείς, σαν μητέρα πλέον, εσείς. Σαν μητέρα θα της τη βεβαιότητα, πώς θα της τη μεταδώσετε? Θα της πω 5 πράγματα, γιατί δεν ήξερα ότι είναι τόσο πολύ αγχωμένη. Τώρα τα είπε. Έχετε συζητήσει και με τα άλλα τα παιδιά γενικότερα? Αλλά θα της μιλήσω. Μετά που θα πάμε σπίτι θα της μιλήσω, θα της εξηγήσω ορισμένα πράγματα, να την καθησυχάσω. Τι ήταν αυτό που τόσο χρονικό διάστημα σας είχε κάνει να μην έχετε κάνει μια τέτοιου είδους συζήτηση?
γνωρίζοντας και αυτό το ερώτημα, το πρόβλημα το οποίο δεν ακούστηκε, αλλά το σοβαρό, από ό,τι φαντάζομαι. Τι είναι αυτό που σας έχει κάνει και δεν έχετε συζητήσει τόσο καιρό με τη Βάνα ή και με τα άλλα τα παιδιά? Συζητάτε με τα παιδιά μέσα στο σπίτι? Κάποια προβλήματα καθημερινά που ίσως να αντιμετωπίζουν μέσα στην οικογένεια. Η κόρη μου τα ξέρει όλα τα προβλήματα, ναι, τα καθημερινά. Πέρα από το να τα ξέρει, τα διαπιστώνει. Αυτή είναι η διαπίστωση. Με τα μικρά θα μιλήσω τα καθημερινά με τα προβλήματα. Μικρά, με τα άλλα τα παιδιά, τα μεγάλα. Η Βάνα. Είναι... Η Βάνα ξέρει τα καθημερινά προβλήματα ένα-ένα. Ποιος έρχεται, ποιος φεύγει, τι είπαμε, τι δεν είπαμε. Έχε... Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, εντάξει. Έχετε αγαπήσει κάποιον άντρα? Αγάπη όμως. Όχι συνήθεια, έτυχε ας μείνω μαζί του, μου φέρε τα φάρμακα. Τον άντρα μου. Τον πρώτο το σύζυγο, έτσι. Ναι, και δεν αγάπησα άλλον. Τι σκέφτεστε εσείς, πώς σκέφτεστε πλέον τη ζωή σας να τη διαμορφώσετε? Έχετε ίδια σκεφτεί κάποια πράγματα? Για ποιο πράγμα? Για από εδώ και πέρα τη ζωή σας. Α, από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα πώς σκέφτομαι τη ζωή μου. Μάλιστα. Να μεγαλώσω τα παιδιά μου και να μην δίνω σημασία σε κανέναν άντρα. Να προστατεύεις τα παιδιά σου και να τα εξασφαλίζεις και να μην αισθάνονται όλη αυτή την ανασφάλεια. Δηλαδή είναι τρομερό. Γι' αυτό δεν λέω. Όταν λέω να τα μεγαλώσω τα παιδιά μου να βγουν στη ζωή, γιατί μέχρι τώρα αυτή τη δουλειά κάνω. Τα παιδιά μου μεγαλώνω και μόνη μου. Ο Βασίλης μπορεί να ήταν δίπλα μου, αραιά, και που όταν δούλευε, μου τα έδινε τα λεφτά βέβαια όταν δούλευε, αλλά από εκεί και πέρα δούλευε σπανίως. Θέλω απλώς να σου υπενθυμίσω κάτι τελευταίο. Ότι ο Βασίλης μπορεί να είναι ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου, μπορεί να είναι και ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Ο Βασίλης όμως είναι δική σου επιλογή. Η Βάνα και τα υπόλοιπα παιδιά δεν έχουν επιλέξει να ζουν μαζί του. Ωραία. Και τι αυτό πρέπει να γίνει μπρος, τώρα από αυτό, το πράγμα. Από εδώ και μπρος, έπεσα σε λάθος άνθρωπο. Γιατί ο άλλος που δεν ήταν σουρωμένος και δεν έπινε και δεν έκανε και ήταν νορμάλ, υποτίθεται, δεν βγήκε σκάρτος. Συμφωνώ. Και αυτός αλλά που αυτό πίνει, και αυτός κάρτος είναι. Αυτό που πρέπει να σου πω είναι ότι από εδώ και στο εξής θα πρέπει, επειδή είσαι μητέρα τους, να έχουν συνολικά και τις επιλογές των παιδιών σου. Το ξέρεις απόλυτα το ρόλο σου. Αλλά τώρα όταν δεν η κόρη σου, να μιλήσεις. Αλλά όταν η κόρη σου βγαίνει και λέει ότι έχει ανασφάλειες και εσύ το αντιμετωπίζεις κάπως αδιάφορα και λες ότι όλο αυτό τον καιρό που έχει συμβεί δεν το είχα καταλάβει, ότι είχε τόσες πολλές ανασφάλειες και το κατάλαβα σήμερα. Ναι, αφού τώρα το είπε, γιατί έκατσε να συζητήσει αυτά τα θέματα μαζί μου. Έπρεπε να την έχεις ρωτήσει. Έπρεπε να την έχεις ρωτήσει. Να την έχω ρωτήσει. Βέβαια. Τι να την έχω ρωτήσει? Αν είναι εντάξει. Μαμά. Σ' ακούμε, Βάνα. Λέγε. Επειδή λες ότι δεν μιλάω, το ρόλο σου τον ξέρω πάρα πολύ καλά και σου έχω πει ότι τον αναγνωρίζω και σου χρωστάω τη ζωή μου. Γι' αυτό. Μια ζωή για μένα δεν φτάνει να σου ξεπληρώσω όσα μου έχεις προσφέρει. Δεν είναι το έχω προσφέρει. Ο ρόλος μου σαν μάνα απέναντί σας. Σου έχω πει και σου το έχω αποδείξει ότι είναι πάρα πολύ ο ρόλος, πάρα πολύ καλός ο ρόλος απέναντί μου. Όχι αγαπάω, μόνο σε σένα. Σ' αγαπάω, σε υπεραγαπάω. Όχι σε μόνο σε σένα. Και στα άλλα παιδιά εννοώ. Σε λατρεύω, αλλά δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Καλά, εντάξει. Κούκλα μου, είσαι μια υπέροχη κοπέλα και να μην στεναχωριέσαι. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Και με τη μητέρα σου θα τα πας μια χαρά και η μητέρα σου είναι πολύ καλή γυναίκα και σωστή μητέρα. Αν αισθάνεσαι ότι σε έχουμε αδικήσει πουθενά, προσπάθησε. Καλά, είπες. Προσπάθησε. Είπες, άκουσε που με. Δεν έπρεπε. Άκουσε με. Προσπάθησε να δίνεις λίγο πιο πολύ σημασία σε αυτά που αισθάνονται τα παιδιά σου. Δεν είναι όλα τα πράγματα μονοκόμματα. Δηλαδή, αν τα βάλουμε κάτω λογικά και αλογικά αυτό βγαίνει, πολλές φορές σημαντικό ρόλο παίζουν και τα συναισθήματα. Ακόμα και όταν είναι αβάσιμα. Σε ευχαριστώ πολύ που μου άνοιξες την καρδιά σου.